Μέσα σε αυτό το βιβλίο, ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε τοποθετήσει τη βόμβα που κατασκεύασε με σκοπό να προκαλέσει μακελιό στο αστυνομικό τμήμα της ΙΤΕΑΣ. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρήκαν το DNA του αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη και μάλιστα το ταυτοποίησαν με αντικείμενα που είχε αφήσει ο Ξηρός μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για να έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα μετά την άδεια που είχε πάρει και να εξαφανιστεί. Στις φωτογραφίες βλέπετε και το μισό κιλό εκρηκτικής ύλης TNT που χρησιμοποίησε ο αρχιεκτελεστής για να προκαλέσει μαζική δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα. Ο Ξηρός από την πρώτη στιγμή που εξαφανίστηκε, στο τρομομήνυμα που είχε στείλει, είχε αποκαλύψει ότι θα επέστρεφε στην τρομοκρατική δράση. Η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι σύγκρουση, ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Χθες η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς με προκήρυξη ανέλαβε την ευθύνη για τη βόμβα πακέτο που είχε στείλει στο τμήμα. Οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής από την πρώτη στιγμή είχαν εντοπίσει ότι ο συντάκτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Χριστόδουλο Ξηρό. Παράλληλα, στέλνουμε την αλληλεγγύη μας με κάθε μέσο στον καταζητούμενο αντάρτη πόλης Χριστόδουλο Ξηρό. Ο Χριστόδουλος έκανε πράξη τη φράση «κάποτε αντάρτης, πάντοτε αντάρτης». Από την παρανομία πλέον ένα κάλεσμα επίθεσης. Για εμάς δεν έχει τόση σημασία ότι πολλές φορές οι λέξεις δεν ταιριάζουν και συχνά ήχουν τόσο διαφορετικές. Δεν ανήκουμε στους ψευτοειδεολόγους που πνίγονται στις λέξεις, δίχως ποτέ να δοκιμαστούν στην πράξη. Το πακέτο ήταν μέσα σε ένα φάκελο που αποστολέας φαινόταν η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και παραλήπτης ο διοικητής του τμήματος. Ο αστυνομικός όμως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με το φάκελο, καθώς αν άνοιγε το εξώφυλλο του βιβλίου θα ενεργοποιούταν αμέσως ο εκρηκτικός μηχανισμός και θα ήταν νεκροί όσοι ήταν στο τμήμα. Αυτό που τόνιζαν οι αξιωματικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών είναι ότι μέσα στο μηχανισμό υπήρχαν καρφιά, μπουλόνια, βίδες που θα σκορπούσαν το θάνατο. Στην αντιτρομοκρατική έχει σημάνει συναγερμός, καθώς όπως έλεγε και χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος αξιωματικός. Κάποιοι κατάφεραν να ζούμε αυτή τη στιγμή την ολική επαναφορά της τρομοκρατίας και να επιστρέψει στην ενεργό τρομοκρατική δράση ο δολοφόνος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης στη χώρα. Ζωντανή σύνδεση με τη Μίνα Καραμίτρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Άρα, έχουμε ξανά, μοιάζει με φιάλτη η Μίνα, επαναστατικό αγώνα με μαζιώτη και πυρήνες φωτιάς με guest star σε εισαγωγικά του τρόμου, τον Χριστόδουλο Ξηρό, τον δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Θυμίζω, μαζιώτης είχε συλληφθεί ελεύθερος. Χριστόδουλος Ξηρός είχε συλληφθεί, μπαινόβγαινε στα κελιά των πυρήνων της φωτιάς, τους έβλεπε επί εβδομάδες ανενόχλητος, έκανε ρεβεγιόν μαζί τους, του δώσαν πενθήμερη άδεια για να τον επιβραβεύσουν προφανώς, έφυγε σαν κύριος, δημιούργησε την υποδομή για να προχωρήσει συνεργασία με τους πυρήνες της φωτιάς, τους αναβάθμισε τεχνολογικά και να το αποτέλεσμα τώρα. Έχουμε δύο τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουμε ολική επαναφορά της τρομοκρατίας με Μαζιώτη και Χριστόδουλο Ξηρό έξω. Νίκο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σήμερα πήρε σάρκα και οστά το πιο εφιαλτικό σενάριο για τις αρχές. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, λοιπόν, ο τρομοκράτης, ο οποίος πήρε τη ζωή τόσων ανθρώπων, καθώς ήταν, όπως θυμόμαστε όλοι, ο βασικός δολοφόνος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επανήλθε, λοιπόν, στην ενεργό τρομοκρατική δράση. Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Καταρχήν, ο γενετικός του κώδικα, στο DNA του, δεν βρέθηκε πάνω στο βιβλίο, στο εξώφυλλο, σε κάποιες σελίδες, έξω στο φάκελο, όχι. Βρέθηκε στη συνδεσμολογία. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι αυτός ο οποίος κατασκεύασε τη βόμβα η οποία πραγματικά θα προκαλούσε μακελιό. Και γιατί σας το λέω αυτό. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, Νίκο, στο αστυνομικό τμήμα της ΙΤΕΑΣ ήταν περίπου 10 άτομα. Ήταν οι αστυνομικοί, ήταν όμως και πολίτες. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος αυτός με τη βόμβα έφτασε λίγο μετά τις 10.30. Ήδη, λοιπόν, είχαν ξεκινήσει πολίτες να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα για να τακτοποιήσει ο καθένας τις υποθέσεις του. Χθες, για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει να έσκαγε η συγκεκριμένη βόμβα, σας είπα ως χαρακτηριστικό ότι θα ήταν σαν να έσκαγαν 10 χειροβομβίδες μέσα σε ένα δωμάτιο. Και φανταστείτε τι θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό. Σήμερα, λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο που μου λέγανε από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για το τι σημαίνει μισό κιλό TNT μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο. Θα σας πω, λοιπόν, ότι η ταχύτητα του οστικού κύματος της συγκεκριμένης εκρηκτικής ύλης είναι 8.500 μέτρα το δευτερόλεπτο. Συμπληρώστε τώρα εσείς τα καρφιά, τα μπουλόνια, τις βίδες, ό,τι είχαν μέσα σε αυτή τη βόμβα για να καταλάβετε τι θα προκαλούσε. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή οι αρχές κυνηγούν τον Χριστόδουλο Ξηρό.
Και αν γνωρίζει λοιπόν κάποιος κάτι, καλό να είναι να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, αν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, ότι σήμερα θα είχαμε 8, ίσως και 10 νεκρούς μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Τώρα, μερικές ακόμα πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο πακέτο. Το βιβλίο λοιπόν το οποίο επέλεξε ο Χριστόδουλος Ξηρός για να στείλει τη βόμβα αυτή ήταν «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς». Το έστειλαν προφανώς από κάποιο κουτί, ακριβώς γιατί δεν ήθελαν να πάνε σε κάποιο γραφείο των ΕΛΤΑ, γιατί θα μπορούσε να τους αναγνωρίσει κάποιος, γιατί ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε από τους υπαλλήλους να κρατήσει τα χαρακτηριστικά τους. Ήξερε λοιπόν και δεν πήγε εκεί. Πήγε λοιπόν σε κάποιο κουτί. Επίσης, η συνδεσμολογία. Από την πρώτη στιγμή που οι αστυνομικοί άνοιξαν αυτή τη βόμβα, κατάλαβαν ότι το βιβλίο παρέπεμπε σε συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Από την άλλη όμως, η συνδεσμολογία της συγκεκριμένης βόμβας δεν την είχαν ξανασυναντήσει. Τότε λοιπόν άρχισαν να χτυπάνε τα πρώτα καμπανάκια στην Δημοκρατική και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Είναι προφανές ότι υπήρχε σχέδιο να προκαλέσει πολλά θύματα ο Ξηρός και ήθελα να ξέρω αν ομιγέννη το είχαμε 10 νεκρούς όπως θεωρεί η Τρομοκρατική, αν είχε γίνει η έκρηξη αυτού του θέματος, τι θα έλεγαν εκείνοι οι άνθρωποι που στην τελική φάση, ας αφήσουμε το πήγαινε έλα του Ξηρού και τη συναντήση του με τους πυρήνες μέσα στον Κορυδαλό, αυτοί οι άνθρωποι που του έδωσαν πενθήμερη άδεια τον άφησαν ελεύθερο, τώρα κυκλοφορεί και έχει επιστρέψει στην ενεργό-τρομοκρατική δράση. Αυτό πάντως, Νίκο, που λέγανε από τότε όλοι είναι ότι ήταν επικώς απαράδεκτο και άκρος επικίνδυνο, όπως αποδείχθηκε, λοιπόν, να βάλεις τον παππού της τρομοκρατίας μαζί με τα εγγόνια της τρομοκρατίας. Έτσι είναι, λοιπόν.